κοσμικού νου. Αλλά θα σταματήσουμε την αναφορά μας στο θέμα του νου, διότι είναι το επόμενο θέμα διάλεξης εδώ, θέτοντας σε εσάς ένα ερώτημα, το οποίο θα πρέπει να το σκεφτείτε μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Δύναται να υπάρξει ένα οποιοδήποτε πνευματικό υλικό χωρίς την επενέργεια μιας σκέψης και μιας βούλησης? Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει. Οπότε επιστρέφουμε στο θέμα του νου, στο θέμα του έρωτα, και θα αφήσουμε το θέμα του νου για την επόμενη διάλεξη. Μην είναι πολύ χρήσιμο. Ο έρωτας είναι η δημιουργική αρχή του σύμπαντος και ο άνθρωπος είναι συνδημιουργός του κόσμου. Η εξειδανικευμένη ερωτική του έκφραση τον ανεβάζει στον ουρανό, η αγοραία τον κατεβάζει στην κόλαση. Αυτό που είμαστε δηλαδή. Στο ερώτημα δε ποια είναι η εξειδανικευμένη δράση του έρωτα, την απάντηση έδωσε κάποτε ο Αριστοτέλης, η Μεσότης, που ερμηνεύω ως χρηστή διαχείριση του πόνου και της ειδονής. Χρηστή διαχείριση του καλού και του κακού. Χρηστή διαχείριση του πλούτου και της φτώχειας. Χρηστή διαχείριση των αντιθέτων. Η εμφάνισή μας στον πλανήτη είναι το μέγιστο και τελευταίο στάδιο του συνολικού έργου του. Είμαστε το τελευταίο και πιο εξελιγμένο είδος επάνω σε αυτό το πλανήτη. Και είμαστε εμείς αυτοί που βρισκόμαστε σε αυτό το τελευταίο βήμα εξέλιξης, αγνοώντας το αίτιο της δημιουργίας μας. Και αυτή η άγνοια έχει μεγάλο κόστος, πολύ μεγάλο. Διότι όλο αυτό το υπέρτατο μεγαλείο του έρωτα και της ειδονής, που κάθε δημιουργική πράξη περιέχει, είναι έντεχνα φορτωμένο με τρόμους, φαντάσματα, φόβους και μίσος, που χάνει κάθε θείο μεγαλείο και μετατρέπεται στο αντίθετό του. Και τούτο, διότι ένα ερωτικά ευτυχισμένο άτομο είναι ένα σόλα καλό άτομο και ένα δυστυχισμένο ένα σόλα κακό, και πρώτα προς τον ίδιο τον εαυτό του. Όταν αυτό το άτομο δεν έχει αυτοεκτίμηση, φορτωμένο ενοχές, φόβους και άγνοια, απορρίπτει τον εαυτό του, το πολυτιμότερο πράγμα που κατέχει στη ζωή, εξαιτίας της έντεχνα φυτεμένης στο σώμα του ερωτικής του ανεπάρκειας. Προχωρώντας δε στην ανάπτυξη αυτού του θέματος, επιθυμώ να κάνω μια σημαντική επισήμαση, άγνωστη παντού, και η οποία αποδεικνύεται από το μέχρι τώρα επιτυχές καταστροφικό έργο της. Η επισήμαση που καταθέτω είναι ότι από την εποχή εδραίωσης της Πατριαρχίας, από το Αβραμικό Ιερατείο, άρχισε μία συστηματική, επίμονη και άτεχνη συκοφαντική επίθεση κατά του ανθρώπινου σώματος και κάθε ζωντανής σάρκας σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, όπου κι αν αυτό το ιερατείο πήγε, και η οποία συνεχίζεται μέχρι την εποχή μας με τη συμβολή των πανίσχυρων πλέον επιστημών, της πληροφορικής και των μέσων μαζικής εξαχλίωσης. Ο έρωτας, η σάρκα και κάθε υλικό αντικείμενο έλαβε τη θέση ενός αμαρτωλού, ανάξιου και βρωμερού υλικού απέναντι στο πνεύμα. Και σαν τέτοιο υλικό δεν έχει καμία αξία εκτός της εμπορίας του, της εκμετάλλευσης και της ειδονικής του αφέμαξης. Από την αριστοκρατία του πνεύματος ασφαλώς, ανεξάρτητα αν αυτή η αριστοκρατία έχει και έχει την έδρα της στο ίδιο βρωμερό υλικό, το ανθρώπινο σώμα δηλαδή. Το ότι η ίδια θεωρία απόρριψης της αξίας του σώματος κυριαρχεί μέχρι τις μέρες μας στις επιστήμες, στις θρησκείες, τους τραπεζίτες και τους παντός είδους εξουσιαστές, αλλά δυστυχώς και στους ταπεινότερους λαϊκούς μας, δείχνει ότι πίσω από αυτή την επίμονη άρνηση της σάρκας, που από την αρχαιότητα εδραιώθηκε υπέρ του δίθεν πνεύματος ή του ορθολογισμού, βρίσκεται ένα μεγάλο μυστικό ισχύος που δεν πρέπει να αποκαλυφθεί. Αυτή η επιμονή απέναντι αυτή η διαρκή συκοφάντηση της κάρκας αποδεικνύει ότι κτίστηκε μια παγκόσμια συνωμοσία κατά της ορθής ερωτικής συμπεριφοράς
που οδήγησε την ανθρωπότητα στα σημερινά αδιέξοδα. Η αιχμή του δόνατος που έκανε την επίθεση στο μέγα σώμα μας, αφού προηγουμένως τα ιερατεία βεβαιώθηκαν για την αποτελεσματικότητά της στους δικούς τους δούλους, ήταν ο χριστιανισμός, ο οποίος αρχικά ήταν αίρεση του αβραμικού ιερατείου και σταδιακά επεκράτησε παγκοσμίως με τη βοήθεια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Θεοδοσίου, που ονομάστηκε και Μέγας εξαιτίας του αντιπαγανιστικού κώδικα που καθιέρωσε στην τότε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και ο οποίος αντιπαγανιστικός κώδικας, παραδόξως, βρίσκεται ακόμα σε ισχύ στους εναπομείναντες ιθαγενείς λαούς της Αφρικής και παντού στον πλανήτη από κάθε είδους εξουσία. Ευχαριστώ. Υπάρχουν αντίγραφα, αν θέλει κάποιος. Ερωτήσεις, υπάρχουν όταν θέλει κάποιος.